γήπεδο του Αγίου Παύλου που θα παρακολουθήσουμε το απόλυτο ντέρμπι της Β' κατηγορίας, το οποίο ξεκίνησε με πεντάλεπτη καθυστέρηση και αυτός έδειξε διαμαρτυρίας για το μεγάλο συλλαλητήριο που γίνεται στο Σύνταγμα στην Αθήνα για τη Μακεδονία, που είναι μόνο μία και ελληνική. Μετά από απόφαση της Ένωσης Μακεδονίας, μια και δεν μπόρεσαν τα σωματεία να παραβρεθούν κάτω στο συλλαλητήριο. Έτσι λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το παιχνίδι ξεκινάει με πεντάλεπτη καθυστέρηση και ξεκινάει λοιπόν τώρα για να δούμε πώς θα κριθεί το σημερινό απόλυτο ντέρμπι, θυμίζω, της αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Για την παιχνίδι που ακολουθείται ανάμεσα στις δύο ομάδες, σας το προσφέρει το νούμερο 1 γυράδικο γεύσης όπως παλιά που βρίσκεται Παναγία Φανερωμένη 16 στις Σικιές, με τηλέφωνα 2316-23022, που εδώ και δύο μήνες με μεράκι με χειροποιεί το γύρο και κρατικά από τις 1, από τις 12 ως τις 1 φροντίζουμε για σας, στο χώρο σας και στο χώρο μας, με ποιοτικά κρέατα και μοναδικό γύρο για να τον απολαύσετε. Σας προσφέρει βέβαια το μεγάλο Παρασκευόπουλος. Γιάς. Χαϊδεμένος. Το σούτ εδώ χάνεται ευκαιρία. Ζιάζιας. Χαϊδεμένος. Είναι τώρα μπροστά. Προσπαθεί. Θα περάσει παλιά. Προσπάθησε να βρει τον Χαϊδεμένο. Δεν τελειώνει η φάση. Επιμένει εδώ η Καλυθέα. Θα γίνει το σούτ απευθείας. Το μονοκόμμα το σούτ τώρα από τον παίκτη εδώ της Καλυθέας. Η μπάλα λίγο πάνω του Τουργκερίδης. Έβγαλε παλιά. Για να τώρα αρχηγός. Βγαίνει επικίνδυνα τώρα για τον Ατρόμητο. Θέλει να περάσει τον Πατουνιό. Για μαρτυρίες εδώ για τον Ατρόμητο προφανώς, αλλά και σε αυτή τη φάση που ήταν πεσμένο. Για μας την αντεπίθεση τώρα ευκαιρία από κοντά η προβολή και η μπάλα λίγο out. Χάνοντας μεγάλη ευκαιρία εδώ με το Στερνιώτη να ανοίξει το σκορ. Έκανε την κίνηση. Στερνιώτης τώρα για να δούμε, βγαίνει. Από κοντά πήγε να προωθήσει την μπάλα για το Χαϊδεμένο. Το σούτ τώρα που γίνεται από δεξιά. Ευκαιρία για την Καλυθέα. Δεν θα μπορέσει εδώ ο Στερνιώτης. Συνεχίζεται. Νουσαλάρι με την μπάλα. Θα γεμίσει. Το σούτ από κοντά προσπάθησε εδώ ο Φλόρος. Πέρασε σχεδόν από τα πόδια του, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τελική ενέργεια. Η μπάλα τώρα δεξιά από πλευρά από τον Χιόνια. Και η μπάλα στο δοκάρι, χάνεται ευκαιρία από τον Φλόρο να ανοίξει το παιχνίδι που σημαδεύει. Η μπάλα περνάει από όλους. Θα γίνει το σούτ. Η μπάλα μετά από δεξιά προσπάθεια θα διώξει. Τρέχει ο Στερνιώτης να διεκδικήσει την μπάλα, ο οποίος γίνεται αποδέκτης. Θα γυρίσει από δεξιά. Ευκαιρία! Δεν μπόρεσε εδώ ο Παρασκευόπουλος να νικήσει εδώ τον. Βλαχούδη που χάνει απίστευτη. Δεξιά η μπάλα γεμίζει τώρα σε μια βαθιά παλιά. Σηκώνεται, βλέπει την πορεία παρά την προσπάθεια από τον Τουλγερίδη. Η μπάλα πάνω ψηλά, ο Γλου γεμίζει, κάνει την παράλληλη σέντρα. Με κεφαλιά γυρνάει, ωραία από κοντά. Εδώ δεν μπορεί σχεδόν σε μισό μέτρο Γιάζιας να νικήσει τον Βλαχούδη και χάνει απίστευτη ευκαιρία. Θα γίνει το σούτε. Η μπάλα στα δίκτυα. 0-1 με την απίστευτη εκτέλεση από τον Φλόρο, φίλες και φίλοι. Βλέπετε εδώ πανηγύρια, έξαλα. Ο Φλόρος εκτέλεσε αυτό το φάλι μπάλα. Ξεγέλασε το τείχος της Καλυθέας και τον Πατουλιό. 0-1. Αυτή τώρα προσπάθεια να αλλάξει την μπάλα. Εδώ με κεφαλιά, δοκάρι. Τελικά, τι έχει δείξει. Έδειξε πέναλτι. Έδειξε πέναλτι στην φάση αυτή. Ο Χαϊδεμένος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην έγκαια βρήκε χέρι εκεί. Και δείχνει Στερνιώτης, το εκτελεί μπάλα στα δίκτυα. 1-1, ισοβαρίζει η Καλυθέα. Με το έστοχο χτύπημα απέναντι του Στερνιώτη και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Βλέπετε έξαλλοι πανηγυρισμοί από πλευρά κυπεδούχων. Εδώ κάποια νεύρα στην Ιωνία την αντεπίθεση. Αλλάξε την μπάλα για να με Τσιόνια. Στέλνα κάνει τη σέντρα παράλληλη και σταματάει την πορεία εκεί ο Τσιούρης. Κερδίζει τη μονομαχία. Κατοχή για την Νέα Καλυθέα που βγαίνει τώρα μπροστά. Επιστροφή και πάλι φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Στην αναμέτρηση και στο απόλυτο ντέρμπι μεταξύ της Καλυθέας και του Αγίου Αντωνίου που μένει στο 1-1. Να θυμίσω το μεγάλο αυτό ντέρμπι σας το προσφέρει το νούμερο 1 γυράδικο γεύσης όπως παλιά, που βρίσκεται Παναγία Φανερωμένη 16 στις Σικιές, με τηλέφωνα 2316-23022, που εδώ και δύο μήνες με μεράκι και χειροποίητο το γύρο και κρεατικά φροντίζουμε για σας με την καλύτερη ποιότητα και την καλύτερη γεύση και στο χώρο σας και στο χώρο μας από τις 12 ως τις 1. Σατάλογλου. Εκτελεί η κεφαλιά, γκολ! Γκολ από την ΑΕ Καλυθέα και ανατροπή στο σκορ με την απίστευτη αυτή κεφαλιά. Εδώ άλλαξε την πορεία της μπάλας, βλέπετε με ευρωπαϊκό στυλ εδώ να πανηγυρίζει έξαλα ο μοναδικός και απίθανος Λάγο Γιάννης κάνοντας το 2-1. Ήταν η θαυμάζε, άζε την μπάλα, κάνει σέντρα, πάει από κοντά, το σουτ, γκολ! Απίστευτο ξέσπασμα για την ΑΕ Καλυθέα. Δεν γίνονται αυτά φίλες. Η Καλυθέα στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνει με έναν φανταστικό ρυθμό. Κουσατάλογλου, εξ επαφής σουτάρι. Ο Παρασκευόπουλος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Βλέπετε οι έξαλλοι πανηγυρισμοί. Ο Παρασκευόπουλος τώρα γράφει το 3-1.
Μέσα σχεδόν. Στο γήπεδο του Αγίου Παύλου είναι κάτι ανεπανάληπτο και φανταστικό. Εδώ αντεπίθεση, προσπάθεια, γκολ. Μειώνει ο Αγίος Αντώνιος σε 3-2. Βλέπουμε αυτή τη φάση τώρα δεξιά, προσπαθεί να ανοίξει. Εδώ ο αρχηγός θα σουτάρει, αλλά υπάρχει offside που υποδεικνύεται. Είναι ότι θέλει να αντιδράσει, ενώ νωρίτερα έχει αξιοποιήσει. Για να δούμε τώρα, ο Χατζόπουλος κλέβει την μπάλα. Θέλει να σουτάρει, καθυστερεί, κάνει το σούτ παράλληλα και χάνει ευκαιρία εδώ για να κάνει το 3-3. Εδώ έκλεψε την 3-2. Κλέψουμε τώρα και τον αρχηγό, τον Αγίου Αντωνίου, το πλασέ, η μπάλα out. Απίστευτη φάση από τον Γιάννη, Γιάννη Κουκούλη, που χάνει αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία δεξιά. Με παλιά τώρα από τα πλάγια το σούτ παράλληλα, αλλά άρχισε όμως να μπει στη φάση ο παίκτης εκεί. Γιάννης βγάζει ωραία παλιά. Βγαίνει τώρα Μαζάνης. Θα κάνει σέντρα. Ευκαιρία μόνος του ο Πανόπουλος να τελειώσει το παιχνίδι. Πανόπουλος σουτάρει. Γκολ! Γκολ! Η Καλυθέα είναι στην κορυφή. Η Καλυθέα είναι στην κορυφή. Φίλες και φίλοι, με την απίστευτη αυτή εξέλιξη στο τέλος του αγώνα από τον Πανόπουλο. Από τον Πανάρη τον Πανόπουλο. Το έχω ξαναπεί, αυτή η ομάδα φτιάχνει μέταλλο πρωταθλητή, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Ό,τι και να συμβεί μέσα στο παιχνίδι, δεν παρατάμε τίποτα, έχει 90 λεπτά, θα παίξουμε μέχρι το τέλος και πιστεύω ότι κατά 90% πάντα τα καταφέρνουμε. Δικαιώματα η Καλυθέα, βρεθήκατε πίσω, βγάλατε τα ξεσπάσματά σας, βγάλατε τα αποθυμένα σας. Βέβαια, από την αρχή της χρονιάς πιστεύαμε ότι θα είμαστε στην κορυφή και είμαστε. Πιστεύεις αυτή η ομάδα αξίζει να διεκδικήσει την ανωδότηση? Φυσικά. Και πρωταθλητής. Δύσκολος αντίπαλος ο Άγιος Αντώνιος. Ναι, ήταν πολύ καλή ομάδα, αλλά καταφέραμε και δείξαμε ποιος είναι πραγματικά. Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο της Καλυθέας, ο οποίος βρέθηκε σήμερα εδώ, σας χειροκρότησε, έδωσε παρόν και θύμισε παλιές εποχές, τον παρελθόν. Όσο παίζουμε. Την αφιερώνεις, αυτή την νίκη. Βέβαια, όσο παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, βέβαια, τόσο θα έρχεται και ο κόσμος να μας λέει. Συγχαρητήρια. Ένα πρωτάθλημα σχεδόν μισό για την Καλυθέα που πλέον είναι στην κορυφή. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να νικάς δύο φορές τον διεκδικητή του τίτλου μαζί με σένα. Όμως το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε άλλα 12 παιχνίδια να παίξουμε. Πρέπει να τα νικήσουμε όλα. Πρέπει να δείξουμε την ίδια σοβαρότητα. Γιατί τα πρωταθλήματα κερδίζονται σε αυτά τα παιχνίδια, όχι στα ντέρμπι. Πού την αφιερώνεις? Την αφιερώνω στον προπονητή μου που με στηρίζει και στους συμπαίκτες μου που με βοηθάνε πάρα πολύ. Γιατί κακά τα ψέματα είναι άλλοι 10 μπροστά από μένα. Τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για τον κόσμο της Καλυθέας.